οι σχέσεις μεταξύ την Ελλάδα με την Ρωσία πάντα ήταν πολύ καλές. Ελπίζουμε ότι αυτή η επίσκεψη μπορεί να σπρώχνει πιο μπροστά οι σχέσεις αυτές. Νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε κάτι νέο στις οικονομικές σχέσεις, στην οικονομική εξέλιξη. Για τη διευκόλυνση της ρωσικής δημοσιογραφικής αποστολής, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με ρύμνησε για τη σύσταση και λειτουργία κέντρου τύπου στο Ζάπιο Μέγαρο. Η λειτουργία του ξεκίνησε μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη άφιξη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Εγκαινιάσαμε σήμερα το κέντρο τύπου που ετοιμάσαμε για να φιλοξενήσουμε τους Ρώσους δημοσιογράφους. Έχουμε ήδη πάνω από 60 διαπιστεύσεις από δημοσιογράφους από τη Ρωσία με όλα τα facilities προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η δουλειά τους. Δηλαδή υπάρχει και ίντερνετ, υπάρχει και fax, υπάρχουν και φωτοτυπικά μηχανήματα, οι διαπιστεύσεις κύλησαν όλα ομαλά. Το κέντρο συνοδεύεται από οθόνες πλάσμα και μετάδοση κορυφαίων ειδησιογραφικών καναλιών. Επομένως όλα είναι έτοιμα, είναι άρτια εξοπλισμένα. Θέλω να ευχαριστήσω και τα στελέχη της υπηρεσίας που για μια ακόμη φορά και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανταποκρίθηκαν με επάρκεια και με αυταπάρνηση στα καθήκοντά τους. Το κέντρο τύπου επισκέφθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, ο οποίος καλωσόρισε τους παριστάμενους δημοσιογράφους και είχε σύντομη συνομιλία μαζί τους. We have worked in full capacity and we have already accredited more than 60 Russian journalists that will cover the event, which is an important visit that falls within the year of Russia and Greece, 2016. As you all know, the two countries have very strong cultural, religious and historical ties. And we believe that this visit is going to enhance those relations and open new roads in cultural and economic cooperation. Τον Υπουργό ξενάγησε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος. Τον ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με το έτος Ελλάδα στη Ρωσία και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο περιθώριο αυτής της συνεργασίας. Η Γενική Γραμματεία πραγματικά έχει τιμήσει το αφιερωματικό έτος. Έχουμε ήδη οργανώσει 3 farm trips και έχουμε κανονίσει άλλα 2 σε συνεργασία με άλλους φορείς, κυρίως την περιφέρεια, και ετοιμάζουμε και πολλά event κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβρη. Από εκεί και πέρα προχωρήσαμε στην έκδοση μιας ειδικής σειράς γραμματοσύμων, την οποία επιμελήθηκαν τα δικά μας τα στελέχη σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, και διοργανώνουμε με την UNESCO ένα διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής, τι είναι για μένα η Ελλάδα. Θεωρώ ότι από όλη αυτή την προσπάθεια θα αποκτήσουμε ένα νέο how και κάποιες δεξιότητες και skills σαν υπηρεσία που θα μας βοηθήσουν να υποστηρίξουμε αντίστοιχα projects και εργοσχέδια και το 2017 και το 2018.